Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Πάμε στον τύπο. Κύριε Νίκο, ελάτε εδώ πέρα, παρακαλώ πάρα πολύ. Ελάτε κοντά μας, κύριε Νίκο. Τι γίνεται, γιατί εδώ. Ελάτε να ξεκινήσουμε την ανάγνωση των εφημερίδων. Τα νέα. Τραπεζικά δάνεια. Πόσο μειώνονται οι μηνιαίες δόσεις. Μειώνονται οι μηνιαίες δόσεις. Πώς το πεις, μειώνονται. Μειώνονται. Δεν μπορώ να το πω, δεν μπορώ να το πιστέψω. Λέει, σε ποια στεγαστικά ή καταναλωτικά περνά μέσα το ψαλί των επιτοκίων. Είχαμε για πρώτη φορά μείωση των επιτοκίων μετά από 10 αυξήσεις, αν θυμάμαι καλά. Τι ισχύει για τα κειμενόμενου επιτοκίου πριν και μετά την 1η Ιανουαρίου 2023. Οι τάσεις που διαμορφώνονται και οι κινήσεις των τραπεζών. Λέει, παράδειγμα. Για στεγαστικό 100.000 ευρώ με διάρκεια 25 έτη, μειώνεται με μηνιαία δέσμευση 15. Μη με τρομάζετε 15 ευρώ, Παναγιά μου! Σώθηκε ο κόσμος! Σώπησε κάτι, νόμιζα. Στεγαστικό 500.000 ευρώ, διάρκεια 15 έτη, μηνιαία δόση, μείον 65. Μιλάμε για τρέσια ανάσα. Δεν καταλαβαίνεις. Έχει αλλάξει η ζωή του κόσμου. Και πόσο, το στεγαστικό πόσο δίνεις, είναι 1.000 ευρώ το μήνα, Εγώ. Όχι εσύ. Εσύ άστο. Αλλά εδώ πέρα, πόσο είναι δόσεις. Κοίταξε, τα 500.000 15 ετία, πολύ παραπάνω. Παραπάνω δεν είσαι. Δεν το συζητάω. 1,5 σίγουρα δεν είσαι. Και εδώ στα 100.000 25, εντάξει, είναι λιγότερο. Εδώ πάει κανένα 600, ναι. Ναι, είναι πιο λίγο εδώ. Ναι. Αλλά γενικώς, αβεβαιότητα σε αγοροπολισίες, όμοιροι 10.000 οικισμοί, παρακαλώ, κινδυνεύουν να βγουν εκτός σχεδίου μετά τις αποφάσεις του ΣΤΕ οικόπεδα. Ναι. Συγκεκριμένα, εδώ η πρώτη μπελαρά σε 12 μήνες στον αύσταθμο της Σαλαμίνας, με 182 ψήφους η Ελλάδα μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας, μη μόνιμο, έτσι. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός σήμερα το βράδυ και Γερμανία-Ελλάδα το φιλικό. Βέβαια. Έχουμε φιλικό. Είναι την ίδια ώρα. Μας θα πεις λίγο ο κύριος Ξενικάκης, αν δεν κάνω λάθος, θα είναι μαζί όλοι μας. Θα δουν την εθνική πίστα. Νομίζω ναι. Λοιπόν, πάμε στην καθημερινή. Πρώτο θέμα είναι ακριβώς το ίδιο θέμα. Μικρή ανάσα σε δενολήπτες. Ποιοι ωφελούνται από την πρώτη μείωση επιτοκίων ύστερα από 5 έτη. Αυτό είναι πρώτο θέμα σήμερα και στην καθημερινή. Μη μόνιμο μέλος η Ελλάδα Συμβούλιο Ασφαλείας εξελέγει με 182 ψήφους. Ρεκόρ ύπων σε Αθήνα, Πειραιά, Περιστέρι και Θεσσαλονίκη. Η ποιότητα του αέρα σε Ελλάδα και Ευρώπη. Ένα θέμα και εμείς το ψάχνουμε τώρα. Εδώ έχει και το θέμα τη μεγάλη επιχείρηση για τον Μάικλ Μόσλεϊ στη Σίμη. Κάτω. Εδώ ακριβώς βλέπουμε και τη φωτογραφία του Μάικλ Μόσλεϊ και τα λέγαμε και νωρίτερα και με τον αντίμαρχο της Σίμης και με την Μαριάννα. Και συγκίνηση για τους βετεράνους της απόβασης στην Νορμανδία. Έχει πολλές ωραίες εικόνες αυτή το θέμα της επετείου της απόβασης στην Νορμανδία. Είναι 80η επέτειος. Αν θέλετε να δούμε και το βίντεο, όπως το μέλησε χθες η Αδαμαντία Λιούλια, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, η Αδαμαντία. Είναι ιστορική μνήμη, παιδιά, αυτό. Ναι. Είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι βετεράνοι, οι οποίοι έζησαν την απόφαση και ο τρόπος με τον οποίο τους τιμούν είναι. Καλά κάνουν και τους τιμούν. Είναι βέβαια ένα σημαντικό, εγώ θα το επισημάνω, ναι. Ανεξάρτητα από το έχει γίνει τώρα τελευταία χρόνια. Είναι άσχημο ότι η Ρωσία δεν μπορεί να είναι παρούσα σε αυτό. Ναι, εντάξει, για το ρόλο πρόβλημα. Που έπαιξε. Βέβαια, η Ρωσία, είναι ο Ζελένσκι εκεί. Είναι ο Ζελένσκι εκεί. Βέβαια. Λοιπόν, είναι και Biden, Τριντό, ο Βασιλιάς Κάρολος, αλλά είναι και ο Ζελένσκι. Αυτό είναι η εξέλιξη ιστορίας και οι πόλεμοι που οδηγούν. Πραγματικά. Γιατί αν θυμηθούμε στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, τον καταλυτικό ρόλο που έπαιξε πράγματι η Ρωσία τότε για την αναχέτηση του ναζισμού. Έτσι. Σωστά. Λοιπόν, πάμε με τις εικόνες, γιατί είναι εικόνες που είναι και ιστορικές προφανώς, αλλά και είναι και εικόνες που είναι μοναδικές. Πράγματι, πράγματι. Συγκίνηση στην εκδήλωση μνήμης για την 80η επέτειο από την απόβαση των συμμαχικών δυνάμεων στην Νορμανδία. Η 6η Ιουνίου 1944 έγινε η απαρχή για την νίκη των συμμάχων και το τέλος του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Οι ηγετές της Δύσης δίνουν το παρόν, στέλνοντας μήνυμα στήριξης στην Ουκρανία. Μάλιστα, ο Αμερικανός πρόεδρος Biden στην ομιλία του έβαλε στο στόχαστρο τη Ρωσία. We know the dark forces that these heroes fought against 80 years ago. They never fade. Ukraine has been invaded by a tyrant bent on domination. The United States and NATO and a coalition of more than 50 countries standing strong with Ukraine. We will not walk away. Because if we do, Ukraine will be subjugated and will not end there. Ukraine's neighbors will be threatened. All of Europe will be threatened. To surrender to bullies, to bow down to dictators, is simply unthinkable.
Ενώ στις εκδηλώσεις συμμετέχει ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι με τη σύζυγό του. Οι σύμμαχοι υπερασπίστηκαν τότε την ελευθερία της Ευρώπης. Οι Ουκρανοί υπερασπίζονται τώρα την ελευθερία της Ευρώπης. Η ενότητα επικράτησε τότε, η ουσιαστική ενότητα θα επικρατήσει τώρα. Την τελετή οργάνωσε ο Εμμανουέλ Μακρόν, έχοντας πρόθεση να διατρανώσει την ενότητα των ηγετών της Δύσης με φόντο τον πόλεμο στην Ουκρανία. Οι ηγέτες των χωρών τίμησαν τους βετεράνους. Et débarqué sur les côtes de France il y a 8 décennies de cela. Vous avez tout quitté et pris tous les risques pour notre indépendance, pour notre liberté. Cela nous n'oublions pas. Let us affirm that we will strive to live by their example. Let us pray such sacrifice need never be made again. Λοιπόν, αυτά έγιναν στην Ορμανδία. Είχε ένα περιστατικό. Ναι. Ο καθέτος Στεφάνη Μπριζίτ Μακρόν. Με την Βασίλισσα. Με Καμίλα Πάρκερ Μπόουλς. Ναι. Και τη ακουμπάει το χέρι. Πήγε να την. Πώς να σου το πω. Και η άλλη είναι σφιγμένη. Γιατί δεν επιτρέπεται να ακουμπάς βασιλιά. Πορτόκολλο, φίλε μου. Δεν επιτρέπεται πλην χειραψίας. Ναι. Δεν επιτρέπεται να ακουμπάς βασιλιά. Δεν θα πας στον Κάριο και πού είσαι μαν. Μην με πού είσαι μαν. Πού είσαι γιο. Πού είσαι γιο. Κολαμπέντε. Πού είσαι ραλάνι. Έτσι τίποτα. Δεν παίζει. Έχεις φύγει. Λοιπόν, εγώ... Το χέρι θα μείνει εκεί. Το είδες. Να το. Κοίτα το. Κοίτα εδώ που σηκώνονται. Πάνε πίσω. Τις πάνε να τους πιάσει το χέρι. Οι άλλοι δεν απλό. Ας το κάτω το χέρι. Κάτω το χέρι. Εντάξει. Τάφησε. Γλυκά το έκανε. Όχι, γλυκά το έκανε. Ρε, έλα το. Γλυκά το έκανε. Έλα τώρα. Ξενέρω τι. Δεν θέλω να σε ξαναπεί. Μην ξαναπλώσει χέρι πάνω μου. Δεν θέλω εγώ. Α, έτσι πάει. Ναι. Δεν θέλω εγώ πια. Πάμε. Εφημερίδα των Συντακτών. Σκάνδαλο υποκλοπών. Η ΑΔΑΕ αποποιείται τα σταγματικά της δικαιώματα. Η κυβέρνηση τους φύτεψε. Ναι. Το πραξικόπημα ολοκληρώθηκε. Μάλιστα. Με οριακή πλειοψηφία 4-3, ανεξάρτητη αρχή αρνήθηκε να καλέσει ακρόαση το διοικητή της ΕΕΠ για να εξηγήσει τους λόγους παρακολούθησης του Νίκου Ανδρουλάκη. Απάντησε σε ερώτηση έβαζαν τον Οπούλε χθες ο κύριος Ανδρουλάκης, εδώ στο δελτίο. Θα τη δούμε σε πολύ λίγο. Ναι, να την ετοιμάσουμε η δήλωση του Νίκου Ανδρουλάκη για τις υποκλοπές. Η μεθόδευση Μητσοτάκη Βελόπουλου έφερε το προσδοκόμενο αποτέλεσμα για το Μέγαρο Μαξίμου, αγανάκτηση του νομικού κόσμου για την ενταρσία κατά τη ένωμη τάξη. Νίκος Ανδρουλάκης, όποιος αρνείται να εφαρμόσει την απόφαση του ΣΤΕ, θα βρεθεί απέναντί μου νομικά, αυτό λέει στο Όπεν, καταδικάζουν ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά. Πάμε να δούμε λίγο πώς το λέει ο κύριος Ανδρουλάκης, πώς απαντά στην ερώτηση, γιατί πράγματι λέει, κοιτάξτε, θα στραφώ νομικά. Εγώ ή το συγκεκριμένο. Από τη στιγμή που αρνείστε να με ενημερώσετε, θα στραφώ εναντίον όσων αρνούνται να με ενημερώσουν. Ορθό. Αυτή είναι η Ελλάδα του 2024 με πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Είναι η Ελλάδα όπου οι μυστικές υπηρεσίες αρνούνται να εφαρμόσουν αποφάσεις του ανώτατου δικαστηρίου της χώρας. Προφανώς θα φοβάται η ΕΕΠ. Διότι, τι μπορεί να φοβάται, δηλαδή. Φοβάται ότι μόλις μου δώσει ένα επίσημο χαρτί, θα συνεχίσω τον δικαστικό μου αγώνα και θα βρούνε αυτό που τους αξίζει από τη δικαιοσύνη. Και την ελληνική και την ευρωπαϊκή. Γι' αυτό να το πω λαϊκά, πουλάνε τρέλα. Εάν έκανα τότε και τώρα μήνυση, απευθείας ο φάκελος πήγαινε στη Βουλή των Ελλήνων βάσει τη διαδικασία που υπάρχει. Και αυτό που θα συνέβαινε θα ήταν να βγάλει λάδι το Μητσοτάκη ή κοινοβουλευτική πλειοψηφία της Νέας Δημοκρατίας, όπως έκανε και με τον Καραμαλή στα Τέμπη. Εγώ δεν κατέθεσα προανακριτική. Βάσει και πορίσματος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας που έλεγε απιστία, άρα διαφθορά και παράβαση καθήκοντος του Καραμαλή, τι έγινε. Πήγε η πλειοψηφία της Νέας Δημοκρατίας, καταψήφισε, το τελείωσε το θέμα. Ναι. Και επειδή άκουσα, γιατί εδώ απαντάει για το τι, γιατί ο κ. Κασελάκης το επιτίθεται γι' αυτό. Και επειδή άκουσα ότι καταδικάζει ο ΣΥΡΙΖΑ που δεν είναι με τον ενημερωτή. Μα έβαλε και τον Ανδρέα Παπανδρέου στο κάδρο ο κ. Κασελάκης για να επιτεθεί στον Ανδρουλάκη ξαναλέω, για το θέμα των υποκλοπών. Ξαναλέω. Ναι. Το να επιτίθεται στον Ανδρουλάκη για το θέμα των υποκλοπών, που είναι θύμα των υποκλοπών ο Ανδρουλάκης. Και να λέω ζαρώνει από το φόβο του γιατί δεν κάνει μήνυση. Εντάξει, είναι λίγο. Είναι κάτω από τη ζώνη, κατά τη γνώμη μου. Ναι. Κατά τη γνώμη μου. Γιατί είναι θύμα, ξαναλέω, το λέω πολιτικά. Είναι θύμα υποκλοπών συγκεκριμένα. Και έχει κάνει κινήσεις. Και αν δεν είχε κάνει ο Ανδρουλάκης κινήσεις μαζί με τον Θανάση Κουκάκη, δεν θα είχαμε μάθει τίποτα για τις υποκλοπές. Δεν θα είχε φύγει επίσης. Δεν θα είχε φύγει ο κ. Μητριάδης από το Μαξίμου, αν θα μιλήσουμε σοβαρά. Είσαι καλά τώρα. Και επίσης. Ο Δημητριάδης ήταν η μισή κυβέρνηση τώρα. Δεν τα λέμε όπως είναι τα πράγματα. Για αυτόν τον λόγο, επειδή σηκώθηκε το θέμα τότε. Όποιο δεν ήταν εργάτη του Πρωθυπουργού έφυγε. Και επίσης ο κ. Ανδρουλάκης είχε ενημερώσει τον κ. Κασελάκη ότι έχει κάνει. Δηλαδή, συνάντηση που είχαν κάνει τον είχε ενημερώσει. Δηλαδή, άδεια στο Μαξίμου ο Δημητριάδης έπεσε ένα πολύ βαρύ λόγο. Πολύ βαρύ ρόλο. Βέβαια. Και πολλοί λένε και ότι εντάξει, έφυγε ο Δημητριάδης, μπάταρε και λίγο. Λοιπόν, αλλά ανεξάρτητα από αυτό.
να λέμε ότι όταν λες το θύμα των υποκλοπών, ότι πας δηλαδή τι να κάνεις, να βγάζεις, να, πώς να σου το πω, τα κάνεις τα κοιμία με το Μητσοτάκι. Ναι, ναι. Εδώ δεν έχουν συναντηθεί ρε παιδιά. Δεν έχουν μιλήσει στο τηλέφωνο που λέει ο λόγος. Πάμε, συνεχίσουμε. Ελεύθερος τύπος. Διπλή θωράκιση της Ελλάδας σε άμυνα και διπλωματία. Αυτό είναι πρώτο θέμα σήμερα στον Ελεύθερο Τύπο. Το 2025 η παράδοση της πρώτης από τις τρεις γαλλικές φρεγάτες. Η χώρα μας εξελέγει ως μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών με ψήφους από 182 κράτη. Και κύριε Μητσοτάκης, θα έχουμε τα πιο σύγχρονα πλοία στη Μεσόγειο. Πρώτο θέμα αυτό σήμερα στον Ελεύθερο Τύπο. Επίσης, πρώτη μείωση επιτοκίων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας μετά από 10 αυξήσεις. Έρχονται χαμηλότερες δόσεις δανείων, αυτά που λέγαμε και νωρίτερα. Να, και εδώ εικόνες μήνυμα σε Πούτιν από την Νορμανδία. Είδαμε και τις εικόνες από την Νορμανδία. Χημεία λατινικά πληροφορική για καλά διαβασμένους από τις πανελλαδικές. Είναι σε εξέλιξη πανελλαδικές. Είναι σε εξέλιξη, μην το ξεχνάμε αυτό. Ξεχνάμε τις πανελλαδικές. Καλή επιτυχία στα παιδιά. Καλή επιτυχία. Δημοκρατία. Πόρισμα, βόμβα για τα Τέμπη. Δεν έχουν τέλος τα λάθη που διαρκώς αποκαλύπτονται. Σύμφωνα με νέα έκδοση του καθηγητή Παπαδάκη, Πανεπιστήμιο Χιούστον, που κατέθηκε στον ανακριτή, υπάρχουν κενά συνταυτοποίηση των DNA και ερωτήματα, λέει, για τον ακριβή αριθμό των νεκρών. Εβεβαιώνεται ότι πολλοί επιβάτες πέθαναν λόγω της έκρηξης και της φωτιάς και όχι από τη σύγκρουση. Τραγικό αυτό. Όταν λέει για τον ακριβή αριθμό, υπάρχει θέμα για το. Ότι μπορεί να είναι παραπάνω οι νεκροί. Δεν έχει βρεθεί τώρα όλοι. Δεν έχουν βρεθεί όλοι. Και υπάρχει και φόβοι. Υπάρχουν, καταρχήν υπάρχουν αδιασταύρωτα DNA. Ναι. Όταν έχει αδιασταύρωτο DNA, ναι, κάτι σημαίνει. Ναι. Έτσι. Λοιπόν, πολεμιακές ιαχές κατά της Ρωσίας από την Νορμανδία. Η Μαρία Δαναξά γράφει εδώ στην Δημοκρατία. Κοκκίτης, ραγδαία αύξηση μέσα σε ένα χρόνο της ενδημικής νόσου. Ναι. Εδώ. Και συνέντευξη του κ. Βελόπουλου. Μάλιστα. Λοιπόν, απογευματινή. Τα νέα υπερόπλα του Μητσοτάκη στη Λωριάν για τις φρεγάτες. Το ένα θέμα, μισό πρωτοσέλιδο. Το άλλο μισό πρωτοσέλιδο. Η κατεδάφιση του Κασελάκη. Τα ψέματα στο πόθεν έσχες. Έχει επιλέξει τα δύο θέματα αυτά και τα βάζει σε παραβολή. Και η μεγάλη απόφαση που τσάκησε το Τρίτο Ράιχ. Αυτά από την απογευματινή. Η Αυγή. Ψηφίζουμε ΣΥΡΙΖΑ για μια δίκαιη Ελλάδα με ισχυρό κοινωνικό κράτος. Αξίζουμε καλύτερα, αξίζουμε περισσότερα, αξίζουμε ψηλότερα. Τη Δευτέρα ανατέλει η νέα μεγάλη προοδευτική παράταξη, το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας. Νέβα της Νέας Δημοκρατίας. Φωτογραφία από την ομιλία θες από το Σύνταγμα. Σύνταγμα με φώτο τη Βουλή. Φώτο τη Βουλή, ναι. Λοιπόν, νεύμα της Νέας Δημοκρατίας προς την ακροδεξιά. Μητσοτάκης και Μεμαράκης, λέει, εκθιάζουν τη Μελώνη, ενώ η Ελίζα Βόζεμπερκ θεωρεί καλοδεχούμενες τις ψήφους και όσων μπορεί να μην βγει καφέ μαζί τους. Τα έχω μαζί μας την κυρία Βόζεμπερκ. Ναι. Τι εννοεί δηλαδή η ΑΕΑ εδώ, τι εννοεί καφέ μαζί τους. Ξέρω εγώ. Δεν ξέρω, θα τη ρωτήσουμε. Ναι. Νέα δολοφονία μάχων εδώ στο Ισραήλ, σε αυτό το συνεχιζόμενο έγκλημα που γίνεται εκεί, το οποίο πραγματικά δεν εξελίσσεται με έναν τρόπο τραγικό για όλες τις πλευρές εν τέλει. Και κυρίως για τους αμάχους, οι οποίοι πεθαίνουν κατά δεκάδες κάθε μέρα. Από τα πιο σοβαρότερα ζητήματα και από τα πιο δύσκολα θέματα που παραμένει και από τα μεγαλύτερα λάθη που μπορούμε να κάνουμε είναι αυτό που κάνουμε τώρα αυτή την περίοδο. Να μην έχει πάνω του το φως δημοσιότητας όσο συμβαίνουν στην Λωρίδα της Γάζας. Δηλαδή και να γίνει κάτι το οποίο θα είναι απλά μια ρουτίνα και θα συμβαίνει και θα ξανασυμβαίνει και εμείς απλά δεν ασχολούμαστε. Ναι, απλά μετράς αριθμούς. Θα περιμένουμε κάτι μεγάλο για να ασχοληθούμε πάλι. Πάμε στο ριζοσπάστη. Περισσότερο κόκκινο στην κάλπη, μεγαλύτερη δύναμη για το λαό, μεγάλη συγκέντρωση με τον Δημήτρη Κουτσούμπα στην Πάτρα. Αυτό είναι πρώτο θέμα εδώ για τη συγκέντρωση του κ. Κουτσούμπα στην Πάτρα. Και 14 ημέρες απεργία στα εργοστάσια του μετρό. Στα εργοτάξια, συγγνώμη. Με όπλο την ενότητά τους απαιτούν αυξήσεις και μέτρα ασφαλείας. Νέα απεργία σήμερα και από τους μεταλλορύχους Ελληνικός Χρυσός με συγκέντρωση στο εργοτάξιο των Σκουριών. Αυτά από το πρωτοσέλιδο του ριζοσπάστη. Η κόντρα, η εφημερίδα κόντρα. Τα κόμματα της ακροδεξιάς αυξάνουν τα ποσοστά τους. Μεγάλες απώλειες καταγράφει η Νέα Δημοκρατία. Παραμένει σε ψηλά επίπεδα το ποσοστό των αποφάσεων ψηφοφόρων που διαμορφώνει ρευστό πολιτικό σκηνικό παραμονή των εκλογών. Μήνυμα ανατροπής από τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ. Προσκλητήριο στη στράτευση έστειλε από το Σύνδεγμα ο Κασελάκης. Λέει, πάμε για ανατροπή. Απόψε θα δούμε τη μεγάλη δημοσκόπηση. Σε Μαρμπή, εδώ στο Open. Εδώ θα είναι Δημήτρης Μαύρος στο δελτίο ειδήσεων το βράδυ, 6:45, η τελευταία δημοσκόπηση πριν τις εκλογές. Βέβαια, εκεί θα φανούν πού πάει το πράγμα. Ακριβώς. Λοιπόν, ο Κασελάκης τον άκουγα χθες, τώρα ζητώ συγγνώμη στον συνάδελφο που ρώτησε, δεν θυμάμαι πού από τις συνεντεύξεις. Ναι. Λέει, είναι κοντά, λέει το 20. Ναι. Λέει, δεν είναι, είναι μέσα στο. Στην Κρήτη, τα συνέντευξη. Δεν θυμάμαι τώρα. Ναι. Είναι κοντά όμως, λέει. Ναι. Το πιστεύει δηλαδή ότι μπορεί να γράψει και δύο μπροστά ναι, ναι. ο Κασελάκης. Έτσι λέει. Έχει δώσει κάποιες συνεντεύξεις ο κύριος
Έχει ο κ. Σαχίνη να δικαλώσει την Κρήτη. Δεν ξέρω αν ήταν αυτή η συνέντευξη που έχει πει. Δεν θυμάμαι τώρα. Ζητώ συγγνώμη από τον συνάδελφο, όποιο είναι. Ζητώ συγγνώμη. Ναι, εντάξει. Έχω χάσει την μπάλα λίγο με τη συνέντευξη. Πάμε στην ημέρα αστεία. Εθνική ήττα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πολλούν F-16 στην Τουρκία χωρίς όρους για τις παραβιάσεις. Τι δήλωσαν χθες ο Αμερικανός πρέσβης στην Άγκυρα και το τουρκικό Υπουργείο Αμήνης. Ενώ το Υπουργείο Εξωτερικών παρακολουθεί απαθές τη διπλή παραβίαση της συνθήκης της Λοζάνης και της Συμφωνίας των Πρεσπών στη Θράκη με προκλητικές διακηρύξεις του Κιέφ για Τούρκους και Μακεδόνες. Πρώτο θέμα. Για να δούμε πού θα πάει το Κιέφ. Πλάκα-πλάκα. Εθνικό. Αν, ναι. Τι ποσοστά θα πάρει εκεί πάνω. Λες, θα πάρει. Θα πάρει. Εκεί θα πάρει. Να δούμε. Λοιπόν, η ναυτεμπορική τριπλή επίδραση της μείωσης των επιτοκίων. Σε ποιους κλάδους θα περάσει σταδιακά η ιστορική απόφαση της ΕΚΟΥΤΟΥ. Η πρώτη μείωση του κόστους του χρήματος στην Ευρωζώνη αποτελεί γεγονός. Αλλάζει τα δεδομένα, λέει εδώ, για την ευρωπαϊκή οικονομία από τον Ιούνιο του 2022, όταν άρχισε η άνοδος των επιτοκίων από την ΕΚΟΥΤΟΥ. Μακάρι, ρε παιδιά. Μακάρι. Τύπος Θεσσαλονίκης. Θωρακισμένη Χαλκιδική στο κανόνι του κολοσσού FTI. Πανευρωπαϊκές αναταράξεις από την πτώχευση του τρίτου μεγαλύτερου tour operator καθησυχάζουν οι παράγοντες του τουρισμού στη Βόρεια Ελλάδα, λέγοντας πως δεν υπάρχει πρόβλημα. Αυτό σοβαρό θέμα. Πάρα πολύ σοβαρό. Βέβαια. Και ξεκινούν ενέργοι ψεκασμοί κατά των κουνουπιών Σαλονίκη. Θα μας ψεκάσουν λοιπόν Σαλονίκη σήμερα. Ναι. Δηλαδή μπορείτε να βγείτε επίσημα και να πείτε μας ψεκάζουν. Θα ψεκάσουν για τα κουνούπια, να ξέρετε. Δηλαδή, άμα δείτε πάνω να περνάνε και να ψεκάζουν, όντως ψεκάζουν. Για τα κουνούπια όμως ψεκάζουν. Παιδιά, okay. γιατί ο Ραυτόπουλος αγκαλιάζεται με τη. Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Τι συμβαίνει. Γιατί πιανόσαστε, παιδιά. Παιδιά, μπαίνει ο Ραυτόπουλος και τη δίνει αποδείξεις. Έχουμε ηθικό ακμαιότατο όταν έχει το Ραυτόπουλο. Καλά, πρώτον. Δεν το συζητάμε. Αλλά καλά. Γιατί πιανόσαστε, δεν ξέρω. Ναι. Το ξέρουμε ότι αυτό για νέο μας το είπατε. Και άλλο. Εντάξει, σιγά ρε παιδί. Είναι ακριβώς ο καφές που πίνει και ο Ραυτόπουλος. Όταν δηλαδή, κάναμε εμείς αμέσως. Γιατί ο καφές να μην αυξηθεί όταν όλα τα άλλα αυξάνονται. Γιατί να αυξάνονται όλα και να μην μειώνονται. Πούλησε ακριβό καφέ κάποιο ο Ραυτόπουλο. Δεν ήξερε που έμπλεξε. Δεν ήξερε που έμπλεξε. Κακομοίρη μου, πρόσεξε. Πρόσεξε, σε βλέπει το μάτι το Ραυτόπουλο. Λοιπόν, ξεφτύλα. Όπα. Τραυματισμένη η μιλιπόδημη 75χρονη στον Ημιτό περίμενε 2,5 ώρες στο ΕΚΑΒ. Ορό σε δέντρο. Τι λέτε ρε παιδί. Έχει αυτό, βάλει αυτό κάποιοι αυτοί, δεν ξέρω τι είναι εδώ, αν είναι, τι είναι τα παιδιά που έχουν πάει να το βοηθήσουν, τη γυναίκα, η οποία έχει χτυπήσει προφανώς το κεφάλι όπως βλέπω, έχουν κρεμάσει τον ρόλο. Περίμενε 2,5 ώρες στο ΕΚΑΒ. Ξεφτύλα όντως. Αυτό ξεφτύλα. Εντελώς. Αυτό ξεφτύλα. Εντελώς. Ναι.